πολύ σημαντική εξέλιξη, πέραν του γεγονότος ότι είναι ένα σημαντικό κοιτάσμα. Βεβαίως ακόμα θα χρειαστεί να επιβεβαιωθεί, να συγκεκριμενοποιηθεί. Μιλάμε όμως για έναν αποταμιευτήρα, αυτόν ο οποίος έχει εντοπιστεί, που περίπου αναλογεί, τάξη μεγέθους είναι, μας έχουν πει, κάπου 150 χρόνια, 200 χρόνια καλύπτονται οι ανάγκες της Κύπρου, η κατανάλωση που γίνεται στην Κύπρο. Ευρύτερα όμως τώρα γύρω, πέρα από την Κύπρο, προφανώς για την Κύπρο όπως το λέτε, είναι αυτό, το διάβασα και εγώ στις αναλύσεις. Πέρα όμως από αυτό, εμπορικά εκμεταλλεύσουμε αυτό το κοίτασμα, είναι ευρύτερα, δηλαδή μπορεί αυτό να πωληθεί όταν έρθει η ώρα. Μπορεί να γίνει ο σταθμός υγροποίησης. Είναι αξιοποιήσιμο, εάν μάλιστα προσθεθεί στο προηγούμενο μικρότερης έκτασης κοίτασμα που έχει εντοπιστεί στο άλλο τεμάχιο, στο στόχο Αφροδίτη, που είναι γνωστό Αφροδίτη, η Κύπρος μπαίνει στην εξίσωση, αν θέλετε, στην διεθνή ενεργειακή αγορά. Τώρα, η εμπορευσιμότητα, ποια οδό θα ακολουθήσει, η κυβέρνηση, πιστεύω με συνετό τρόπο, κρατάει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και θα φανεί... Από τι εξαρτάται αυτό, κύριε εκπρόσωπε? Εξαρτάται από το τι θα βρεθεί σε διπλανά οικόπεδα ενδεχομένως. Από τι εξαρτάται? Τώρα, είναι όπως ξέρετε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο που μελετάτε του Αγωγού Νοτιοανατολικής Μεσογείου, του ΙΣΜΕΤ, μαζί με την Ελλάδα, το Ισραήλ, που δείχναμε πριν από λίγο ακριβώς. Ναι, και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι κατευθείαν όχι μόνο τα κυπριακά, όχι μόνο κυπριακό αέριο, αλλά και άλλες πηγές ενέργειας, τη Λεκάνη, τη Λεβαντίνη, θα μπορούσαν να διοχετευτούν αμέσως κατευθείαν στην υπηρετική Ευρώπη, μέσω Ελλάδας. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως ανοίγει και η προοπτική, είναι ένα ενδεχόμενο να γίνει κάποιος θερματικό σταθμό στην Κύπρο, Χερσαίος. Είναι όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ενδεχομένως και με λύση του Κυπριακού να συζητήσουμε και άλλες ακόμα επιλογές. Πάντως ενεργειακά είπατε για την Κύπρο, αυτό λύνει το πρόβλημα ενεργειακά της ίδιας της Κύπρου, του νησιού. Αυτό οπωσδήποτε. Είπα όμως για να δείξω την τάξη μεγέθους. Βεβαίως. Κύριε Προδρόμο, κατανοητό. Η χθεσινή εξέλιξη, οι χθεσινές ανακοινώσεις μονιμοποιούν σε πολλά εισαγωγικά την παρουσία της Exxon στην περιοχή για πολλά χρόνια ακόμη. Βεβαίως. Αυτή είναι η άλλη διάσταση που επισημαίνεται σωστά. Στα κυπριακά νερά πλέον συγκλίνουν, συνυπάρχουν συμφέροντα δυτικών χωρών, των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα, της Γαλλίας με την Total, της Ιταλίας. Αυτό θωρακίζει δηλαδή την Κύπρο έναντι των όποιων προκλήσεων της Τουρκίας, κύριε εκπρόσωπε? Οπωσδήποτε, το να υπάρχουν αυτά τα συμφέροντα εκεί, να υπάρχει αυτή η κοινότητα συμφερόντων, σίγουρα κάνει κάποια κράτη, η Total είναι κρατικό συμφερόντων, η ΕΝΗ επίσης είναι συνδεδεμένη με το κράτος με κάποιο τρόπο, η Exxon δεν είναι το ίδιο, αλλά ξέρουμε ότι οι μεγάλες, έστω και πολυεθνικές εταιρείες, στηρίζονται γενικά από τα κράτη. Αυτό είναι ενδιαφέρον για μας. Και ήταν, αν θέλετε, και μια επιδίωξη. Τώρα, επιπρόσθετα, θα έλεγε κανείς ότι, λογικά μιλώντας, με τη λογική πάντα, ότι έχουμε ένα πρόσθετο κίνητρο και για την Τουρκία, για τους Τουρκοκυπρίους σίγουρα, αλλά και για την Τουρκία, ενδεχομένως να συμπεριφερθεί διαφορετικά μέσα από ειρηνικές διαδικασίες και με την επίλυση του Κυπριακού, μέσα από... Αυτό που λέτε, κύριε εκπρόσωπε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, τώρα το Κυπριακό και η όποια λύση του μπαίνει σε άλλες ράγες. Πιθανώς. Αν θέλετε, είναι ένα λογικά, αν μιλούσαμε για μια άλλη κατάσταση και κάποιο άλλο κράτος, θα ήταν ένα πολύ σημαντικό κίνητρο. Δηλαδή, η Τουρκία, πέραν του ωφέλους που ούτως ή άλλως μπορεί να έχουν οι Τουρκοκύπριοι ως Κύπροι πολίτες, αλλά και η ίδια η Τουρκία, εάν μπορούσε να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις μέσα από μια λύση, βεβαίως όπως προνοείται να γίνει και από τα Ηνωμένα Έθνη και από τη διεθνή τάξη, θα είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει και η Τουρκία σε κάποιες συμφωνίες. Αν όμως, κύριε Προδρόμο, η Τουρκία επιλέξει τον άλλο δρόμο και υλοποιήσει ουσιαστικά όλα όσα λέει και τις απειλές που εκτοξεύει όλο το τελευταίο διάστημα, αυτό το βλέπετε πιθανό?
Βεβαίως, είναι ένα ενδεχόμενο. Δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, ιδιαίτερα με την σημερινή συμπεριφορά της Τουρκίας που εμφανίζεται να είναι αρκετά απρόβλεπτη και να επιλέγει την οδό της σύγκρουσης, της έντασης της σύγκρουσης. Γι' αυτό λέμε ότι μην τυχόν και... Μπορεί δηλαδή, λέτε, να στείλει το γεωτρύπανά της ή τα γεωτρύπανα νότια της Κύπρου, όπως έχει απειλήσει. Κοιτάξτε, παρακολουθούμε ψύχρεμα αυτή την συμπεριφορά. Μάλιστα. Αποφεύγουμε συστηματικά να μπαίνουμε στη λογική της αντιπαράθεσης, να απαντάμε, γιατί ξέρετε, ακόμα και υπάρχει και ακόμα και μια... την κοινωνιακή στρατηγική. Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Κωστίδης, κύριε Προδρόμου. Μια ερώτηση ήθελα να σας κάνω. Αποκλείεται, κύριος Κωστίδης, να σας ρωτήσει κάτι. Αποκλείεται το ενδεχόμενο της μεταφοράς του αερίου μέσω της Τουρκίας, επειδή έχουν ακουστεί πολλά σενάρια στο παρελθόν, όπως ξέρετε, μαζί με το Ισραηλινό. Αυτό το αποκλείουμε, έτσι. Κοιτάξτε, δεν το αποκλείουμε, δεν το προαποκλείουμε. Όπως είναι σήμερα τα πράγματα, βεβαίως δεν νοείται. Μελλοντικά όμως δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε. Δεν αποκλείεται σαν ενδεχόμενο, γι' αυτό σας είπα πριν ότι είναι και ο αγωγός, ο EastMed, είναι και ίσως το σενάριο ενός τερματικού και υγροποίησης και άμεσης εξαγωγής με ναυσιπλοεία. Εξαρτάται από τις εξελίξεις λοιπόν. Αυτά μάλιστα. Θα εξαρτηθούν και από τα δεδομένα της αγοράς. Κύριε Υπουργέ, θα σας παρακαλέσουμε, εάν μπορείτε τη Δευτέρα να είστε κοντά μας, να σας ξανανενοχλήσουμε, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θα χαρούμε πολύ και να θέλουμε τη βοήθειά σας να τις αναλύσουμε τη Δευτέρα το πρωί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Προδρόμου. Θα το προσπαθήσουμε, γιατί θα λείπουμε, θα είμαστε στο Λονδίνο. Βεβαίως. Αν μπορέσετε, φυσικά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Ελάτε, κύριε Κωστίδη, περάστε. Για να βρούμε τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή. Καλώς ήρθατε, κύριε Συρίγο. Καλή σας ημέρα. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται τουλάχιστον πρώτο στο μυαλό να ρωτήσουμε είναι αν είναι νωρίς ακόμα για να μιλήσουμε για σοβαρές γεωπολιτικές αλλαγές και εξελίξεις στην περιοχή, κύριε καθηγητά. Είναι νωρίς ακόμα. Το κοίτασμα είναι εκμεταλλεύσιμο, είναι πιο μεγάλο από το κοίτασμα Αφροδίτη, αλλά δεν είναι το μεγάλο κοίτασμα τύπου ΖΟΡ που θα έκανε τη διαφορά. Το ΖΟΡ πώς θα έχει, το ΖΟΡ είναι το Αιγυπτιακό. Το Αιγυπτιακό ΖΟΡ. Και το Λεβιάθαν είναι το Ισραηλινό, το διπλανό. Το υπολογίζεται ότι έχει 5 έως 8 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, το κοίτασμα στο Γλάφκο. Το ΖΟΡ έχει 30. Μας είπε πριν ο κύριος Προδρόμου, για να καταλάβουμε το μέγεθος αυτού του κοιτάσματος, του Γλάφκου δηλαδή, θα έφτανε, λέει, για την ενεργειακή επάρκεια του νησιού για 100-100 τόσα χρόνια. Για 200 χρόνια. Δεν είναι όμως κριτήριο αυτό, γιατί η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό νησί. Επειδή ακούω διάφορες... από χθες λέγονται διάφορα, ότι είναι 4 φορές το μέγεθος του ΑΕΠ της Κύπρου ή 10 φορές το μέγεθος του ΑΕΠ δηλαδή της Κύπρου. Δηλαδή σε δισεκατομμύρια αυτό σε τι μπορεί να αποτιμηθεί? Περίπου 40 δισεκατομμύρια. 40 δις ευρώ. Στην καλή περίπτωση. Μάλιστα. Το θέμα δεν είναι όμως το μέγεθος της Κύπρου. Το θέμα είναι κατά πόσον έχεις κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει ριζικά την κατάσταση. Και το κοίτασμα δεν είναι τόσο μεγάλο που να αλλάζει ριζικά την κατάσταση. Δημιουργεί όμως τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Γιατί είναι σε μια περιοχή στην οποία μέχρι από 3 χρόνια θεωρούσαν ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα κοιτάσματα. Δεύτερον, φαίνεται ότι γύρω-τριγύρω υπάρχουν αντίστοιχα μικρότερα κοιτάσματα, τα οποία ενούμενα με το συγκεκριμένο κοίτασμα καθίστανται πλέον εκμεταλλεύσιμα. Τρίτο σημείο. Και έτσι μπορεί να γίνει και αυτός ο σταθμός που λέμε. Ο σταθμός είναι ακόμη νωρίς. Αυτή τη στιγμή η πιο πιθανή λύση και η πιο φτηνή λύση, γιατί αυτό κοιτάζουν οι εταιρείες, οι ιδιωτικές εταιρείες θα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, είναι να μεταφερθεί το αέριο στην Αίγυπτο για υγροποίηση. Ήδη υπάρχει συμφωνία να μεταφερθεί όπου το αέριο. Όπου και υπάρχουν αντίστοιχες καταστάσεις, έτσι. Έχουν φτιάξει εδώ και αρκετά χρόνια η BP σε συνεργασία με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση 2 εργοστάσια υγροποίησεως, τα οποία μέχρι το 2017 υπολειτουργούσαν. Τώρα, να σχολιάσω... Και μετά με καράβια. Εγώ θέλω, δείχνοντας και το χάρτη τώρα, να τον φέρουμε μπροστά για να μας εξηγεί και ο κύριος Συρίγος. Οι τουρκικές διεκδικήσεις, για να το καταλάβουμε απλά, κύριε καθηγητά, είναι κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το συγκεκριμένο κοίτασμα? Η Τουρκία το 2011 έκανε μία κίνηση. Δεν μπορώ να σηκωθώ λόγω του μικροφόνου για να σου το δείξω και στο χάρτη. Ας τον φέρουμε.